οριστική ταφόπλακα στο έργο του κόλπου του Δερματά για τη διαμόρφωση πλας με τη βούλα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη να προκαλεί αίσθηση. Ναυάγιο στο βληματικό έργο της Δημοτικής Αρχής, καθώς το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών όρων. Ναυάγιο στη διαμόρφωση πλας εδώ στον κόλπο του Δερματά. Με τη βούλα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης μπαίνει οριστικό τέλος στο οραματικό έργο της Δημοτικής Αρχής. Για ανικανότητα κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ο εργολάβος. Του Φιλίππου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει. Πρώτα συνεννοείσαι και μετά κάνεις οτιδήποτε. Άμα δεν βάζεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, θα πας στο ρέθινο. Δεν ξέρω. Και γίνεται και τζάμπα έξοδα. Το θέμα είναι ότι στην εποχή αυτή. Ο εργολάβος έπαθε μεγάλη ζημιά. Και έπαθε και ο εργολάβος. Προφανές. Απαγορεύεται να πετιούνται λεφτά. Δηλαδή. Είναι ένα έσχος. Ένα έσχος και τίποτα άλλο. Κανονικά έπρεπε να γίνει, όπως πρέπει να γίνουν και τόσα άλλα έργα που έχει επισκοθεί ο Δήμος και δεν έχουν γίνει. Και όλα αυτά μετά από ανεξήγητες καθυστερήσεις και παραλήψεις της Δημοτικής Αρχής με φόντο και τις καταγγελίες πολιτών περί αλλίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είχε αποκαλύψει η Νέα Κρήτη. Στις 8 Μαρτίου πάγωσαν προσωρινά οι εργασίες, όπως και τότε είχε αποκαλύψει η Νέα Κρήτη, με τον Γιάννη Αναστασάκη να δηλώνει τότε ότι το θέμα είναι γραφειοκρατικό και ότι θα λυθεί τις επόμενες μέρες. Τελικά οι εξηγήσεις που δόθηκαν γύρω από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου δεν έπεισαν τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον Δήμο να υποχρεούται τώρα να καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη. Για το άδοξο τέλος του έργου, ο εργολάβος είναι πυρ και μανία και κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για ανικανότητα. Αυτοί το ξέρουνε. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουνε. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου απαντά ότι θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες, προσφεύγοντας κράτη απόφασης αποκεντρωμένης, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, προκειμένου το Ηράκλειο να αποκτήσει την πρώτη του αστική παραλία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες, υπάρχει επικινδυνότητα στην περιοχή στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες μετά την αποστολή του σχετικού φακέλου, ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και τις αλλεπάλληλες σκέψεις μεταξύ στελεχών των δύο υπηρεσιών για την επίλυση του θέματος, λάβαμε τελικά στις 2 Τετάρτου το 19 έγγραφο για τιμή χορήγησης παράτασης της έγκρισης του τεχνικού φακέλου και της εξαίρεσης από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Είναι προφανές ότι λόγω της μη ολοκλήρωσης των εργασιών, η επικινδυνότητα για την οποία ο Περιφερειάρχης κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν έχει αρθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ο Δήμος Ηρακλείου θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση αυτό το σημαντικό έργο, έστω και αν υπάρξει καθυστέρηση. Μετά την απροσδόκητη αυτή εξέλιξη. Με άλλα λόγια, η Δημοτική Αρχή προσπερνά σαν ίσονο σημασίας την ανυπαρξία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνιστά και αδειοδότηση του έργου. Επικαλείται λόγους έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας που όμως δεν υφίσταται, αφού εδώ δεν στηρίζονται καταπτώσεις που είχαν σημειωθεί στις παρυφές της ακτής, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για δημιουργία τεχνητής πλας και αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος με εκβραχισμού στην παραλία και όλα αυτά χωρίς αδειοδότηση περιβαλλοντικών όρων. Ταυτόχρονα δεν λέει τίποτα για τις επώνυμες καταγγελίες πολιτών περί αλλίωσης του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής. Άλλη μία απογοήτευση νομίζω, όπως όλα τα έργα στην Ελλάδα, αυτό γίνεται συνέχεια, ξεκινάνε και δεν τελειώνουν ποτέ. Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό 25% της σύμβασης του έργου, το οποίο μετατρέπεται σε μαύρη τρύπα, μια ακόμη απραξίας και αναποτελεσματικότητα στα έργα της Δημοτικής Αρχής. Κανονικά τώρα πρέπει κάτι να γίνει εδώ, να φτιάξει. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους που κολυμπάνε εδώ, ας πούμε, μέσα στα βράχια και ειδικά μιας μεγάλης ηλικίας. Χρειάζεται κάτι να γίνει εδώ στην παραλία, όντως. Μάλιστα, ο ανάδοχος φέρεται έτοιμος να κινηθεί και δικαστικά και να αποζημιωθεί και τα υλικά του έργου που έχει ήδη προπληρώσει, διεκδικώντας μέχρι και το 50% του συμβατικού ποσού του έργου που ανέρχεται στις 850.000 ευρώ.